Σε τραγική κατάσταση βρίσκεται ο πατέρας του μωρού που νοσηλεύεται με κορονοϊό στο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης. Μόλις χθες έμαθε για το ότι ο ιός χτύπησε το παιδί του και τώρα κάνει αγώνα δρόμου για να επιστρέψει στην Ελλάδα, καθώς για να συντηρήσει την οικογένειά του είχε βρει δουλειά στη Γερμανία. Το σοκ για τον πατέρα του κοριτσιού ήταν μεγάλο. Ξέσπασε, όπως θα ακούσετε, σε κλάματα όταν η αδερφή του τηλεφώνησε για να του πει ότι από την περασμένη Κυριακή το μωρό του νοσηλεύεται με κορονοϊό. Τους τελευταίους δύο μήνες αναγκάστηκε να φύγει στο εξωτερικό για να εργαστεί, ώστε να συντηρήσει τη σύζυγό του και τα δύο του παιδιά πίσω στην Ελλάδα. Όπως θα ακούσετε, θα ήταν κοντά στην οικογένειά του, αλλά τον πρόλαβαν τα μέτρα. Απιστάθη το πήραν τηλέφωνο, τον είπανε έτσι και έτσι, στην Θεσσαλονίκη είναι η κόρη του και μετά έκλαιγε το παιδί. Πριν δύο μήνες ήρθε στην Ολλανδία και δούλεψε και μετά ήρθε στη Γερμανία. Ήθελε να φύγει πριν μια εβδομάδα και είχαμε και εδώ γκαραντίνα, πώς λέγεται, και δεν μπορούσε να φύγει.